Πάμε θάλασσα ρε παιδιά, πάμε θάλασσα, πάμε την πρώτη θάλασσα της σεζόν. Γεια σας ρε παιδιά, καλώς ήρθατε στο πρώτο vlogster αυτού του κανάλι. Έλεγα λοιπόν πως σε αυτό το κανάλι ξεκινάμε το πρώτο μας vlogster. Vlogster είναι ότι είναι το vlog μας, πιστεύω, αλλά σε Easter αντί για Christmas. Αλλά επειδή το Easter μου δεν θα είναι τόσο συναρπαστικό ώστε να τραβάμε ένα βίντεο κάθε μέρα, σκέφτηκα να σας τραβήξω ένα βίντεο για όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Γενικά τα σχέδιά μου για το φετινό το Πάσχα δεν είναι και πάρα πολύ έτσι... Δεν θα ανέβουμε Θεσσαλονίκη δυστυχώς, οπότε θα περάσουμε το Πάσχα μας εδώ στη Σαντορίνη και όσο ωραίο και αν ακούγεται Πάσχα στη Σαντορίνη, δεν θα είναι βέβαια έτσι όπως το φανταζόμαστε. Όλα θα είναι κλειστά, θα υπάρχουν οι περιορισμοί, επίσης οι φίλοι μας θα φύγουν, οπότε ενδεχομένως να είμαστε μόνοι μας. Γιατί και οι φίλοι που έχουμε εδώ είναι όλοι από μακριά, δεν είναι κάποιος εδώ ντόπιος του νησιού, οπότε μάλλον κάπως έτσι θα πάει το Πάσχα. Αλλά γιατί να σου τα πω και να μην κάτσεις αναπαυτικά στον καναπέ σου, να δεις τι θα συμβεί αυτή τη μεγαλοβδομάδα στη Σαντορίνη, πώς θα περάσει αυτό το Πάσχα. Έχω ακούσει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή στον Πύργο, που είναι μια περιοχή του νησιού, ανάβουν σε όλη την περιοχή εκείνη φαναράκια και άμα το δεις από μακριά φαίνεται σαν να φλέγεται όλη εκείνη η περιοχή, όλο εκείνο το σημείο. Και αν πας εκεί βέβαια φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ μαγικά. Δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος λόγω COVID. Έχω σκοπό και έχω στο μυαλό μου να πάμε τη Μεγάλη Παρασκευή εκεί. Αν γίνει να το δω και εγώ, να το δεις και εσύ, γιατί και για μένα θα είναι η πρώτη μου φορά. Σήμερα λοιπόν Μεγάλη Δευτέρα ξεκινάει αυτό το blogster. Η μέρα είναι εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Σε λίγο θα ετοιμαστώ, είναι πρωί. Και θα ετοιμαστώ σε λίγο σιγά σιγά, θα πάμε το μεσημέρι να κάνουμε νύχια για το Πάσχα, να είναι έτσι ωραία και περιποιημένα και μετά ίσως πάμε καμιά βόλτα. Γενικά δεν έχω πάρα πολλά σχέδια για αυτή την εβδομάδα, νομίζω θα πάμε κουτουρού, έτσι, όπως μας έρθει. Φεύγω από το σπίτι, πάμε για νύχια! Είμαι παράδεκτη. Συγγνώμη, παιδιά, δεν σας ξέχασα. Αλήθεια λέω, καμιά στιγμή εγώ δεν ξεχνάω εσάς, τα αγαπημένα μου παιδιά, τους αγαπημένους μου subscribers. Αλλά χθες, όπως γυρίσαμε από τα νύχια, τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ, μετά πήγαμε λίγο σούπερ μάρκετ που ήθελα να κάνω κάτι ψώνια. Πήγα για νύχια με μια φίλη μου, τη γνωστή τη γειτόνισσα, την ξέρετε, που έχουμε γυρίσει και βίντεο μαζί και την αγαπάτε και θα γυρίσουμε και άλλα βίντεο μαζί, οπότε θα τη γνωρίσετε ακόμα καλύτερα. Οπότε πήγαμε μετά λίγο σούπερ μάρκετ, κάναμε κάτι ψώνια, μετά γύρισα, πιάστηκα με κάτι δουλίτσες έτσι του σπιτιού, ξέρεις, ένα σκουπιματάκι, ένα σκουγκαρισματάκι έτσι τα πάνω-πάνω. Και το βράδυ βρεθήκαμε με τον συνοδοιπόρο, με δύο φίλους μας που είχαμε να τους δούμε έτσι καιρό και να κάτσουμε όλοι μαζί, οπότε κάπως ξεχάστηκα. Anyways, σήμερα Τρίτη, Μεγάλη Τρίτη. Από το πρωί βάζω πλυντήρια γιατί έχει ήλιο. Βασικά έχει ήλιο και τις προηγούμενες μέρες, απλά φυσούσε. Σήμερα δεν φυσάει, οπότε από το πρωί βάζω πλυντήρια. Η ζωή μου στα 25 μου. Έχω και ένα πολύ καλό νέο. Τώρα καλό. Εγώ χάρηκα, ρε παιδί μου. Παιδιά, πήρα σκούπα ρομπότ. Χάρηκα πάρα πολύ. Την παραγγείλαμε σήμερα. Είναι σκούπα και σφουγγαρίστρα ρομπότ της Samsung. Θα σου βάλω έτσι ένα μοντέλο και ένα link άμα θες από κάτω. Αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβει να έρθει αυτή την εβδομάδα που στο. Πώς το είπα.
Πώς είπα ότι θα λέγεται, ρε παιδιά, αυτό το βίντεο, στο Vlogster. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να έρθει στο Vlogster, γιατί είναι και τέτοιες μέρες που δεν νομίζω ότι θα προλάβει να έρθει. Οπότε λογικά θα σου τη δείξω σε κάποιο άλλο vlog μεταγενέστερο που θα μπορέσω έτσι να σου κάνω και ένα mini review. Κατά τα άλλα, σήμερα δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Σηκώθηκα, ήπια ένα καφέ και κάνω μοντάζ και βάζω πλυντήρια. Μοντάζ και πλυντήρια. Έτσι έχει πάει μέχρι στιγμή η μέρα μου. Τώρα είναι γύρω στις 3 το μεσημέρι. Λέω να πάω να μαγειρέψω και σκέφτομαι να κάνω μακαρόνια άλιο όλιο. Δηλαδή με σκόρδο και ελαιόλαδο. Γενικά δεν πιστεύω τη μεγάλη εβδομάδα. Θα προσπαθήσω, ας πούμε, μεγάλη Πέμπτη και μεγάλη Παρασκευή να μην φάω κρέας. Αλλά γενικά δεν πιστεύω πάρα πολύ στην νηστεία. Δεν είπα ότι δεν πιστεύω στο Θεό, έτσι. Δεν πιστεύω την νηστεία. Πιστεύω ότι αρκεί να είσαι καλός άνθρωπος και όχι μόνο μία εβδομάδα το χρόνο, αρκεί να είσαι καλός άνθρωπος κάθε μέρα του χρόνου για όλη σου τη ζωή. Να προσπαθήσεις να κάνεις τους άλλους χαρούμενους, να κάνεις καλές πράξεις ή τέλος πάντων, αν δεν μπορείς να κάνεις καλές πράξεις, τουλάχιστον μην κάνεις κακές πράξεις και ας μην νηστέψεις ποτέ. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ, οπότε δεν θα νηστέψω. Αλλά ναι, σήμερα αυτά τα μακαρονάκια νομίζω θα είναι πολύ ωραία επιλογή. Λοιπόν, έχω βάλει το νερό να βράζει και αποφάσισα να κάνω αυτά τα μακαρόνια ολικής. Και θα σου δείξω τώρα ποιο είναι το σύστημα εδώ του σπιτιού, μπορεί και να είναι του νησιού ολόκληρου, δεν ξέρω, για να φεύγει η υδρατμή, ρε παιδί μου, από την κατσαρόλα. Γιατί εδώ βλέπεις ότι ο απορροφητήρας είναι στο ντουλάπ. Άρα, ό,τι παίρνει ο απορροφητήρας το πάει μέσα στο ντουλάπ. Και τι κάνουμε για να μην πάνε όλοι οι υδρατμοί μέσα στο ντουλάπι? Ανοίγουμε τον απορροφητήρα. Ανοίγουμε το ντουλάπι, αλλά αυτό δεν φτάνει. Ανοίγουμε και το δίπλα ντουλάπι, γιατί κάπως πηγαίνουν όλοι οι υδρατμοί στο δίπλα ντουλάπι. Εν τω μεταξύ, έχω και το φως από το πίσω και ενδέχεται να μην βλέπεις τίποτα. Θα κάτσω έτσι για να βλέπεις. Και ανοίγουμε και το δίπλα ντουλάπι, και μετά ανοίγουμε και το παράθυρο, και γίνεται αυτό ένας δρόμος. Γίνεται αυτό ένας δρόμος που ξεκινάει, φεύγει ο υδρατμός, περνάει το ένα ντουλάπι, περνάει το άλλο ντουλάπι, βγαίνει έξω. Πες με εσύ τώρα. Έτσι, για να κρύβω το φως. Επειδή θα ανοίξω το παράθυρο εκείνη τη μέρα και δεν θέλω να φωνάζω, θα σου πω περίπου τι θα κάνω και μετά θα στα βάλω έτσι fast forward όλα αυτά που θα κάνω. Ωραίο σχέδιο, ωραίο σχέδιο. Λοιπόν, αφού βράσει το νερό, θα ρίξω μέσα στο μακαρόνι. Έχω ρίξει και αλάτι μέσα στο νερό. Και θα κόψω λίγο κρεμμύδι, λίγο σκόρδο, μαϊντανό στο τέλος, αν δεν το κόψω να τον έχω έτοιμο. Όταν βράσουν τα μακαρόνια, θα τα σουρώσω, θα κρατήσω λίγο από το νερό στο οποίο θα βράσουν τα μακαρόνια, θέλουμε για μετά. Οπότε σουρώνω τα μακαρόνια, έχω κόψει τα άλλα, βάζω το κρεμμύδι με το σκόρδο να σου ευχαριστούν, κανονικά θέλει βούτυρο, αλλά δεν παίρνουμε ποτέ βούτυρο, χρησιμοποιούμε μόνο ελαιόλαδο. Οπότε θα βάλουμε ελαιόλαδο, μια χαρά είναι το λαδάκι, θα ζουτάρουμε κρεμμύδι σκόρδο, θα ρίξουμε τα ζυμαρικά, θα βάλουμε από πάνω μαϊντανό και τυρί, φέτα. Αυτά θα κάνω. Κόλπο, που μπορεί να το ξέρεις, μπορεί και όχι, είναι πολύ γνωστό, οπότε πιστεύω ότι το ξέρεις. Από το σκόρδο, άμα λέει το ανοίξεις τη μέση, εκπληκτικός φωτισμός, εκπληκτικό πλάνο αυτό, μπράβο. Λοιπόν, άμα το ανοίξεις τη μέση και βγάλεις τη ρίζα που έχει εδώ μέσα, είναι ένα κομματάκι, θα το δεις σίγουρα μόλις το ανοίξεις. Λοιπόν, άμα βγάλεις λέει αυτό, δεν σε επηρεάζει το σκόρδο στο στομάχι και επίσης δεν μυρίζει και τόσο πολύ. Εντάξει, δεν μυρίζει και άνθη πασχαλιάς, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τόσο ενοχλητικό. Είναι τρίτη βράδυ, που σημαίνει τι, ότι αύριο ανεβαίνει καινούργιο βίντεο, που σημαίνει τι, ότι εγώ πρέπει να κάτσω μέχρι αργά το βράδυ να κάνω μοντάζ, αλλά δεν πειράζει ρε παιδιά, χαλάλη σας. Κάνουμε export παιδιά, κάνουμε export. Ευτυχώς όχι πάρα πολύ αργά και έτσι μπορώ να πάω εδώ και κάνω δύο επεισόδια circle. Εν τω μεταξύ, φάντασμα εδώ, ε! Αλλά εδώ, σκοτάδι. Παιδιά,
Είναι Τετάρτη, αλλά είναι Τετάρτη βράδυ. Το ξέρω. Έχετε κι εσείς τα δίκια σας, ό,τι και να πείτε. Τι να κάνω, ήταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα σήμερα και πάρα πολύ γεμάτη. Και τώρα έτσι βρήκα λίγο χρόνο να ανοίξω την κάμερα και να σας πω ένα γεια. Καταρχάς ξύπνησα πάρα πολύ νωρίς το πρωί, γιατί για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν ήμουν έτσι εντελώς ευχαριστημένη από το... Βάζω λίγο το αγαπημένο μου λαδάκι. Το αγαπημένο μου λαδάκι. Ναι, και έλεγα ότι δεν ήμουν απόλυτα ευχαριστημένη από το πώς είχα αφήσει, ας πούμε, το βίντεο χθες για να ανέβαινε σήμερα το πρωί. Το ήξερα. Έλεγα ότι δεν έχω χρόνο να το διορθώσω. Ήμουν και πολύ κουρασμένη. Και είπα ότι εντάξει, δεν πειράζει. Καλό είναι και έτσι. Δεν είχε, ας πούμε, κάποιο τεράστιο λάθος. Απλά υπήρχαν πραγματάκια που έλεγα ότι θα μπορούσα να τα έχω κάνει λίγο καλύτερα και λίγο πιο προσεγμένα. Και παρόλο που το άφησα και το έκανα export χθες το βράδυ, παιδιά, μέτρωγε το βράδυ, έπεσα να κοιμηθώ και έλεγα ότι όχι, δεν έπρεπε να το έχω αφήσει έτσι. Έβαλα ξυπνητήρι 7 ώρα το πρωί και σηκώθηκα να διορθώσω αυτά τα λίγα που ήθελα να διορθώσω και έτρεχα να το ανεβάσω, να τελειώσω το μοντάζ, να το ξανακάνω export και να προλάβω να το ανεβάσω μέχρι τη μία. Και τέλειτα κατάφερε και το ανέβασα 1 και 2 λεπτά. Οπότε μέχρι το μεσημέρι ασχολιόμουν με αυτό. Οπότε έπρεπε να ασχοληθώ με όλα τα υπόλοιπα που είχε η σημερινή μέρα από τη μία και έπειτα. Πήγα να δω και 2 αυτοκινητάκια. Για την ακρίβεια, πήγα να δω ένα και το δεύτερο πήγε να το δει ο μπαμπάς μου στη Θεσσαλονίκη. Αλλά έπρεπε να είμαι stand-by γιατί ήθελα να δω φωτογραφίες, ήθελα να μιλήσω στο τηλέφωνο με την ιδιοκτήτρια, γιατί εννοείται ψάχνω για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Και να σου πω, και αυτό που είδα εδώ στη Σαντορίνη ήταν μια, και αυτό που είδα στη Θεσσαλονίκη ήταν μια, και τζάμπα πήγε κι αυτό. Δεν ξέρω, εντάξει, θα βρω κάτι, έτσι κι αλλιώς σκέφτομαι ότι έχω πολύ καιρό ακόμα μέχρι να φτάσει ο καιρός να μπορέσω να δώσω για δίπλωμα και τέτοια, αλλά γενικά δεν είμαι καθόλου αγχώδης, καθόλου. Και θέλω να έχω το αυτοκίνητο 2 μήνες πριν πάρω το δίπλωμα. Τώρα είναι γύρω στις 10-10 παρά το βράδυ, γύρισα σπίτι 9 παρά πριν μια ώρα, έκανε ένα μπανάκι και τώρα έτσι που είμαι πιο χαλαρή και άνετη είπα να ανοίξω λίγο την κάμερα, να δω τι κάνετε, ρε παιδιά, για πείτε, πώς πάτε εσείς. Έχω διαβάσει ότι αν με βουρτζίζεσαι με τέτοια χτένα και όχι με τη χοντρή τη βούρτσα, δεν σπάνε τόσο πολύ τρίχες. Ιδανικά βέβαια πρέπει να πάρω νομίζω αυτή τη βούρτσα που είναι ειδική για να μην σπάνε τρίχες, αλλά δεν την έχω πάρει και προς το παρόν χτενίζομαι με αυτό. Δεν ξέρω αν κάνω καλά ή όχι. Αυτό έχει και κάτι περίεργα δοντάκια εδώ. Τέλος πάντων, ναι, νομίζω πάντως ότι με τη βούρτσα έσπαγαν περισσότερο οι τρίχες. Περίμενα να κάνω λίγο πιστολάκι. Θέλω να δοκιμάσω να κάνω αυτή τη μάσκα ματιών. Την παίρνω πρώτη φορά. Μου την πήρε η γειτόνισσα, αυτή που είχαμε κάνει μαζί στο βίντεο. Την ξέρετε. Και μου την πήρε αυτή γιατί την κοιτούσα μια φορά και δεν την πήρα. Γιατί έλεγα ότι μην το πάρεις Κατερίνα, δεν το χρειάζεσαι. Και το γλυκάκι πήγε και μου το πήρε αυτή, μωρέ. Πόσο γλυκό κορίτσι. Και σκέφτομαι να την δοκιμάσω. Είναι της Garnier Skin Active New Moisture Balm Eye Tissue Mask με χυμό πορτοκάλι και υλουρονικό οξύ. Και λέει ότι ορατά μειώνει τις σακούλες κάτω από τα μάτια και φέρνει έτσι λαμπρότητα, λαμπρίζει τέλος πάντων, δίνει μια λάμψη. Είναι μια συσκευασία, έχει μέσα ένα σετ, ας το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, 15 λεπτά λέει θέλει. Πώς σας φάνηκε το καινούριο μου intro, ρε παιδιά, πείτε μου μια γνώμη, έτσι, πείτε μου πώς σας φάνηκε. Σας αρέσει περισσότερο αυτό ή σας αρέσει περισσότερο το παλιό? Γράψτε μου στο σχόλιο να μου πείτε τη γνώμη σας, αλήθεια, με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ. Επίσης, γράψτε μου να μου πείτε τι θα κάνετε το Πάσχα. Έχετε κανονίσει, κάνα ψήσιμο, κάνα μάζαμο με οικογένεια, με φίλους? Τι έχετε στο μυαλό σας, έτσι, τι έχετε κανονίσει? Γενικά σας ζηλεύω όσους έχετε κανονίσει έτσι κάτι με μεγάλη παρέα. Να, πόσα πράγματα χωράνε σε ένα πρόσωπο. Βλέπουμε καμία διαφορά στη σακούλα. Καλημέρα, είναι μεγάλη Πέμπτη. Σηκώθηκα, ήπια το καφεδάκι μου και τώρα ντύθηκα να πάω να πάρω αυγά και βαφή και θα γυρίσουμε να βάψουμε αυγά, ρε παιδιά. Σε παρακαλώ, κάνε πως δεν βλέπεις την μπουγάδα μου από πίσω, η οποία έχει στεγνώσει από χθες και δεν την έχω μαζέψει ακόμα. Μαμά, μην βλέπεις αυτό το βίντεο. Θα τη μαζέψω σήμερα που θα γυρίσω, το υπόσχομαι. Επίσης, η ντουλάπα ανοιχτή πάντα για να μην μας πιάνει το μάτι. Λοιπόν, επειδή φεύγω, μαύρο τζινάκι, μαύρο μπλουζάκι, oversized δερμάτινο παλιτουδάκι, νομίζω δεν χρειάζεται βέβαια ότι έχει αρκετή ζέστη, και backpack
και πάμε. Γύρισα, παιδιά. Τελικά, όχι, δεν ήθελε μπουφάν, ήθελε σοφτσάκι. Έχει σύννεφα, δεν έχει ήλιο, αλλά έχει συννεφόκαμα. Έχει 25-26, 452 βαθμούς, δεν ξέρω. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, πήρα βαφή. Πήρα και αυγά. Τα αυγά τα έχω βάλει ήδη να βράσουνε. Τα τουλάχιστον μου είναι ανοιχτά, ξέρετε γιατί, σας τα έλεγα χθες. Πλένετε καλά τα αυγά και τα βράζετε σε σιγανή φωτιά για να μην σπάσουν. Δεν τα έπλυνα, πειράζει. Δεν έχω πλύνει ποτέ αυγό, γιατί να πλύνεις αυγά. Τέλος πάντων. Βγάζετε τα πεσμένα αυγά και τα αφήνετε να έρθουν στην εργασία δωματίου. Οκ. Σε μια κατσαρόλα ρίχνετε 1,5 λίτρο χλιαρό νερό, 30 βαθμούς ακριβώς, 31 πάει, χάλασαν. 4 κουταλιές σούπας ξύδι από κρασί, ξύδι έχω. Τη βαφή αυγών και ανακατεύετε πολύ καλά. Τοποθετείτε τα γερά πεσμένα αυγά στην κατσαρόλα με το γυάλιμα που έχετε ετοιμάσει σε μια στρώση και τα αφήνετε μόνο 3 λεπτά όλα κεφαλαία. Μόνο 3 λεπτά, κεφαλαία και κόκκινα. Μέσα στη βαφή. Στη συνέχεια τα βάζετε και τα αφήνετε να στρωμώσουν πολύ καλά. Στην ίδια βαφή βάζετε και τα υπόλοιπα αυγά. Ποια υπόλοιπα αυγά. 10 αυγά είναι όλα και μη σου πω πολλά είναι. Τέλος πάντων. Φοράτε τα αυγά που θα βρείτε στη συσκευασία και γυαλίζετε τα αυγά. Νομίζω ότι γυαλίζουμε με ελαιόλαδο, ε. Έχω ξαναβάψει, ρε, δεν είναι πρώτη φορά. Λοιπόν, αν περάσει χρώμα μέσα στο αυγό, τρώγεται κανονικά, μας λέει. Ωραία. Λοιπόν, όσο βράζουν τα αυγά, έχω ξεκινήσει να κάνω και φαγάκι για να φάμε σήμερα και σήμερα θα κάνω τουρλού. Τουρλού ή μπριάμ, δεν ξέρω, πάντα τα μπερδεύω αυτά τα δύο, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Αυτό που είναι στο φούρνο. Νομίζω το ένα είναι στο φούρνο και το άλλο είναι στην κατσαρόλα. Εγώ να σου πω, λέω τουρλού, αυτό που είναι του φούρνου. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Πάντως, εγώ θα το κάνω στο φούρνο. Και έχω βάλει στο φούρνο, έχω κόψει μελιτζάνες, ροδέλες. Και τις έχω βάλει στο φούρνο με λίγο λάδι και αλάτι και πιπέρι, γιατί θεωρητικά πρέπει να τις τηγανίσεις τις μελιτζάνες, αλλά εγώ δεν τηγανίζω, γενικά δεν τρώμε τηγανιτά, οπότε τα πετάω όλα μέσα στο φούρνο. Και τις έχω βάλει στο φούρνο να γίνονται και έχω κόψει και πιπεριές και καρότα. Θα κόψω και καμιά πατατούλα και θα κόψω και λίγο κρεμμυδάκι και πήρα και μαϊντανό και νομίζω θα γίνει πολύ ωραίο. Οπότε, οι μελιτζάνες ψήνονται, τα αυγά βράζουνε, το υπόλοιπο θα είναι σχεδόν έτοιμο, περιμένω να βγουν και οι μελιτζάνες για να το τελειώσω. Σε άλλα νέα, χθες το βράδυ που χάζευα έτσι στον υπολογιστή είδα ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πάρα πολύ ωραίο για αυτό που ψάχνω και για το budget που διαθέτω, έτσι. Και το είδα, μου άρεσε και πήρα τηλέφωνο σήμερα το πρωί και μου λέει ο άνθρωπος, κορίτσι μου, μόλις το πούλησα. Μόλις το πούλησα. Α. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνω με τα αυγά. Νομίζω βράζουν πάρα πολύ ώρα. Ο συνοδοιπόρος λέει ότι πρέπει να μείνουν κι άλλο. Εγώ λέω ότι πρέπει να βγούνε. Οπότε θα βγούμε. Έτσι, με μια πρώτη ματιά, βλέπω δύο σπασμένα. Πρέπει, λέει, να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Οπότε, βγάζω το καυτό το νερό και βάζω. Έσπασε ένα ακόμα. Τώρα έχει δύο που έχουν ραγίσει, αλλά δεν έχει τρέξει το αυγό απ' έξω. Αυτά δεν τα κάνω, τα βάφω ή δεν τα βάφω. Λοιπόν, σε κλείνω για να πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου. Η μαμά μου δεν απαντάει. Ντροπή, κυρίες και κύριοι. Ντροπή. Τα-δα! Λοιπόν, τα αυγά ήρθαν σε θερμοκρασία δωματίου, θα τα βγάλω σε χλιαρό νερό. Λέει θέλει ξύδι, 4 κουταλιές της σούπας. Πιστεύω ότι ήταν 4 κουταλιές της σούπας. Και τη βαφή. Λοιπόν. Να ξέρεις ότι αυτή η βαφή μπορεί να βάψει την ψυχή σου. Βάφει τα πάντα, οπότε να είσαι πάρα πολύ προσεκτική. Τώρα θα μου πεις, νωρίς μας το πες, όταν θα δεις αυτό το βίντεο θα έχει περάσει η μέρα που βάφουμε τα αυγά, αλλά το θυμάσαι για του χρόνου.
Listen, Siri. Γεια σου. Ο Χριστός. Γεια σου. Ο βασιλεύς του Ισραήλ. Κατά μάτων την αρχοντούσα. Μη φοβάσαι, ρε. Όχι μέσα. Παιδιά, θα πεθάνω. Κάθεται εκεί και δεν φεύγει. Δείτε τι καλή. Ξέρω ότι είναι των διπλανών, οπότε σίγουρα δεν πεινάει κάτι τέτοιο. Αλλά θέλει να κάνουμε παρεούλα. Μπούμ, 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 μπούμ. Πάμε θάλασσα. Πάμε θάλασσα, ρε παιδιά, πάμε θάλασσα. Πάμε την πρώτη θάλασσα τη σεζόν. Εννοώ για πρώτο μπάνιο, γιατί για βόλτα έχω ξαναπάει. Τα έχετε δει, εδώ σας τα δείχνω, δεν κρύβω τίποτα εγώ. Είμαι ανοιχτό βιβλίο, είμαι. Αλλά πάμε και λέμε ότι μάλλον θα κάνουμε μπάνιο, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ ωραίο ήλιο. Α, τι καλά, τι καλά! Ήτανε παγωμένη όσο δεν γίνεται, ένιωθες τα πόδια σου να μου βιάζουνε, το κεφάλι δεν το βούτυξα γιατί είπαμε, αλλά πρώτο μπάνιο, τσέκ. Δεύτερο σήμερα, γυρίσαμε, κάναμε ένα μπανάκι πάρα πολύ γρήγορα και ετοιμαστήκαμε να πάμε να προλάβουμε τον επιτάφιο. Και τώρα πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό, τον Πύργο, είναι πάνω ψηλά. Λένε ότι είναι το πιο ωραίο χωριό του νησιού, δεν ξέρω, θα δω και θα σας πω. Και εκεί έχει αυτό το έθιμο που σας έλεγα και στην αρχή του βίντεο, με τα φαναράκια που ανάβουν σε όλο το χωριό και είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει φέτος λόγω COVID. Πάμε με την ελπίδα ότι θα γίνει και ότι θα το δούμε και ότι θα είναι ωραία. Thank you.
Σάββατο, είναι μεγάλο Σάββατο, είναι απόγευμα. Συγγνώμη που δεν έχω ανοίξει από το πρωί, παιδιά, αλλά πραγματικά τρέχω όλη μέρα να κάνω μοντάζ για να προλάβει να ανέβει το βίντεο αύριο. Και πιστεύω ότι θα προλάβει. Έχω σχεδόν τελειώσει ό,τι έχω γυρίσει μέχρι τώρα. Και αύριο το πρωί θα σηκωθώ να μοντάρω και ό,τι θα γυρίσω από εδώ και πέρα μέχρι αύριο που θα ανέβει το βίντεο. Και νομίζω ότι θα προλάβουμε να τα ανεβάσουμε στην ώρα μας. Λοιπόν, ήθελα να σας πω δύο λόγια για χθες, για τη Μεγάλη Παρασκευή. Τα είδατε, τα πλάνα. Παιδιά, μία από τις καλύτερες εμπειρίες που έχω ζήσει. Και μου είπαν ότι δεν ήταν στο full του, ρε παιδί μου, όλο αυτό το έθιμο. Ότι άμα δεν είχε COVID θα γινόταν ακόμα πιο πολύ και ακόμα πιο έντονα. Και δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά, άμα σας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή να έρθετε για Πάσχα στη Σαντορίνη και να κάνετε Μεγάλη Παρασκευή εδώ, πραγματικά κάντε το. Είναι κάτι που εγώ δεν το έχω ξαναζήσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλο μέρος αυτό το έθιμο. Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει σίγουρα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα, γιατί με βλέπεις έτσι? Ετοιμαστικά, σε λίγο φεύγουμε να πάμε στην Ανάσταση, γιατί η Ανάσταση φέτος είναι στις 9, έτσι. Και τώρα πρέπει να είναι γύρω στις 8 παρά, οπότε θέλω μόνο να στεγνώσω λίγο τα μαλλιά μου. Κατά τα άλλα είμαι έτοιμη. Μου ήρθε και ένα δέρμα το πρωί από Hondo Center και είπα να τα ανοίξουμε έτσι μαζί. Δεν είναι κάτι έτσι super wow, μην φανταστείς, είναι κυρίως πράγματα για το συνοδοιπόρο που του παρήγγειλα. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, κάτι θα πάρει και για μένα. Ναι. Είναι δύο σαμπουάν συγκεκριμένα που χρησιμοποιεί ο συνοδοιπόρος και τα παίρνουμε άλλες φορές από το Hondo Center, άλλες φορές από φαρμακεία, αναλόγως που θα τα βρούμε. Είναι δύο σαμπουάν για πιτηρίδα και ξηροδερμία και τέτοια που είναι πάρα πολύ καλά. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, να ξέρετε ότι εκείνος δοκίμασε άπειρα και εν τέλει αυτό ήταν το μόνο που δεν το βλέπεις. Είναι της La Roche-Posay Kerium DS, κάπως έτσι. Και αυτό τον βόλεψε πάρα πολύ, οπότε έχετε στο νου σου αν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Και του πήρα και μια κρέμα, χωρίς να το ξέρεις, μια κρέμα αντιδυτηρητική για πρόσωπο και μάτια, γιατί αρνείται κατηγορηματικά να βάλει τέτοια κρέμα, αλλά εγώ του την πήρα και πιστεύω ότι αφού του την πήρα θα τη βάλει. Εσύ τι λες, θα τη βάλει? Και ανάρε παιδιά τι πήρα για μένα, θυμόμουν ότι κάτι είχα πάρει. Έτρεξε. Γιατί έτρεξε? Έλα ρε. Λοιπόν, εντάξει, μυρίζει ωραία. Είναι ένα λαδάκι της Le Petit Marseillais. Όλο αυτό που βλέπεις έχει τρέξει και είναι στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Οκ, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι λάδι για το σώμα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Θα το δοκιμάσω και θα σου πω πώς μου φάνηκε. Οπότε παρατεμαστώ γιατί ήρθε η ώρα να φύγουμε. Παιδιά, Χριστός Ανέστη! Καλά να περάσετε, καλό Πάσχα, ό,τι και να κάνετε! Εμείς πήγαμε, θα σας βάλω πλάνα να δείτε που πήγαμε και κάναμε Ανάσταση στο Καμάρι. Ήταν πραγματικά τόσο πρωτόγνωρο και τόσο διαφορετικό και τόσο υπέροχο και τόσο τρομακτικό ταυτόχρονα. Όλα αυτά τα πυροτεχνήματα και όλα αυτά τα, νομίζω τα μισά είναι χειροποίητα, τα φτιάχνουν εδώ, είναι δηλαδή DIY, δεν είναι αγοραστά. Και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και τώρα γυρίσαμε στο σπίτι. Καταρχάς δεν ξέρω, ο δικός σου παπάς έκανε Ανάσταση στις 9 ή το δικός μας τυράννησε λίγο και έκανε στις 10 και, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Και τώρα γυρίσαμε σπίτι και είμαστε οι δυο μας, δεν θα κάνουμε κάτι έτσι πάρα πολύ wow. Θα κάτσουμε να πιούμε ένα κρασάκι, μάλλον σαμπάνια. Θα πιούμε σαμπάνια? Θα πιούμε σαμπάνια. Εδώ ο συνοδοιπόρος είναι σεφ στο επάγγελμα και μας κόβει να φάμε τυράκια και να πιούμε και σαμπάνια και νομίζω θα περάσουμε καλά και μόνοι μας, ρε παιδιά, εσείς τι λέτε?